Ο κύκλος της βίας και της κακοποίησης μέσα σε 4 τείχους δεν έχει αρχή και τέλος. Οι αριθμοί σοκάρουν. 14 γυναικοκτονίες μέσα σε ένα οκτάμινο, 3 από αυτές μέσα σε μόλις 48 ώρες. Ανάμεσά τους και ο φρικτός θάνατος της 56χρονης Γεωργίας στο Ανομαλά Κυρεθύμνου. Τα περιστατικά ενδοκογενειακής βίας διαδέχονται το ένα το άλλο. Θλίψη και προβληματισμός για το φαινόμενο από τη μία. Ελπιδοφόρο μήνυμα από την άλλη το γεγονός πως όλο και περισσότερες γυναίκες κατά βάση με θάρρος λύνουν τη σιωπή τους και περνούν το κατόφλι κάποιου αστυνομικού τμήματος, αναζητώντας τέλος τον εφιάλτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, τέτοιου είδους υποθέσεις τους τελευταίους 8 μήνες ξεπερνούν τις 5.000. Σίγουρα, οι συνθήκες στο κάθε τόπο, οι κοινωνικές συνθήκες, οι πολιτιστικές συνθήκες, η κουλτούρα της κάθε περιοχής, οι αντιλήψεις που υπάρχουν σε κάθε περιοχή για τις κοινωνικές θέσεις των φύλων και τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων, παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα αδικήματα που συμβαίνουν κάτω από την ίδια σκέπη πλέον καταγγέλλονται. Ειδικότερα τα καταγεγραμμένα περιστατικά για το 2019 σε επίπεδο χώρας ανέρχονται σε 5.221 και για το 2020 σε 5.413 επίσημα, ενώ με βάση το ανανεωμένο σύστημα και τη νέα μηχανογραφική εφαρμογή της ΕΛΑΣ, ο αριθμός που αφορά τα περιστατικά για το 2020 έχει φτάσει μέχρι στιγμής να είναι 6.591. Για το 2021 οι περιπτώσεις αγγίζουν τις 8.776 σύμφωνα με τις ανεπίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ. Το 2022 μέχρι στιγμής τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί είναι 5.140. Πολλές φορές έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεμονωμένα περιστατικά από όλη την επικράτεια λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών που μπορεί να έχει κάποια υπόθεση τα άτομα τα οποία εμπλέκονται. Άρα ενδεχομένως και γι' αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα να έχουν έρθει κάποια περιστατικά που αφορούν την Κρήτη στο φως της δημοσιότητας και να δημιουργείται έτσι αίσθηση ότι στην Κρήτη υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα, αλλά αυτό μπορεί να είναι μια αίσθηση, μια πεποίθηση. Σε επίπεδο Κρήτης, τα καταγεγραμμένα περιστατικά για το 2020 φτάνουν τα 414, το 2021 τα 660, ενώ όπως ανέδειξε πρόσφατα μέσα από σχετική έρευνα η Κρήτη TV, στο πρώτο τετράμινο του 2022 έχουν καταγραφεί 261 αδικήματα στο νησί μας. Έχει αποδειχτεί ότι είναι επαναλαμβανόμενα περιστατικά και μάλιστα με μία σοβαρότητα η οποία σταδιακά αυξάνεται. Υπενθυμίζεται πως οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε μία από τις 73 υπηρεσίες αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Ελλάς που βρίσκονται στην έδρα της κάθε περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας. Επιπλέον η γραμμή 15900 της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων παραμένει ανοιχτή, όπως και η γραμμή 197 του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.